την ίδια ώρα που οι πόλοι και τα χωριά του Δήμου Πύργου πνίγονται για πολλωστή φορά από τα συγκόμιστα σκουπίδια, συνεχίζονται οι προσπάθειες και οι συνεχείς διαβουλεύσεις για την αποσυμφόρηση της κατάστασης με βασικό πρωταγωνιστή τον Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή. Ο Υπουργός βρίσκεται σε καθημερινή και συχνή επικοινωνία με τον Δήμαρχο Πύργου Γαβρίλη Λιατσή, ενημερώνοντάς τον για τις εξελίξεις στο θέμα των συνομιλιών του με τους δημάρχους και τους εκπροσώπους των ΦΟΔΣΤΑ στην Αιτωλοακαρνανία, προκειμένου να πάρουν την απόφαση και να ξεκινήσει άμεσα η μεταφορά των σκουπιδιών στους Χιτά, Παλέρου, Αγρινίου και Ναυπάκτου. Οι επόμενες τρεις ημέρες είναι καθοριστικές για την εξέλιξη του σοβαρού αυτού θέματος. Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, ο Δήμαρχος ανέφερε πως την Δευτέρα θα υπάρξει σύσκεψη με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο θα ληφθεί απόφαση ως έσχατη λύση και πράξη πίεσης, όπως είπε, να κλείσουν τα σχολεία. Ο κύριος Λιατσής μίλησε με θερμά λόγια για την προσπάθεια που καταβάλει ο κύριος Κουρουμπλής, ο οποίος, αν και Αιτωλοακαρνάνας, έρχεται σε κόντρα με τους παράγοντες της περιοχής του, προκειμένου να σωθεί ο Δήμος του Πύργου. Είμαι σε πολύ στενή επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών. Μίλησα τις τελευταίες μέρες 2-3 φορές με τον ίδιο τον Υπουργό. Η τελευταία μου επικοινωνία ήταν πριν από μια ώρα. Ο άνθρωπος αυτός έχει εξαντλεί τα όρια της δημοκρατικής του ευαισθησίας, το τονίζω αυτό, προκειμένου να εξυπηρετήσει την πόλη μας. Μην ξεχνάτε ότι είναι Αιτωλοακαρνάνας. Έρχεται σε κόντρα με Αιτωλοακαρνάνες. Δεν ξέρω ποιος υπουργός από την Ηλία θα έκανε κάτι αντίστοιχο αν ήταν υπουργός και πήγαινε και έπρεπε η λύση να προκύψει μέσα από την Ηλία, να έρθει σε κόντρα δηλαδή με ανθρώπους. Ξέρει ότι έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες. Αν βγάλουμε τη θηλιά από το λαιμό μας, να μπούμε στην πρωτοπορία και για όλη την Ελλάδα της λύσης του προβλήματος. Ξέρει ακόμα ότι και τις Άγιες Μέρες αυτές εκμεταλλευτήκαμε ανακυκλώσιμα υλικά για να μπορέσουμε να περάσουμε ένα πανελλήνιο για να μην πω και παραπέρα μήνυμα, γιατί έχουμε τηλεφωνήματα από παντού για το δέντρο. Θα προσπαθήσουμε, αφού αρθούν οι δυσκολίες μέσω της παρέμβασης του Υπουργού και στους άλλους Χιτά, αν μπορούμε να διώχνουμε 100 τόνους, να διώχνουμε 150 τόνους την ημέρα. Οι υπόλοιπες 2-3 μέρες είναι καθοριστικές. Εγώ, αν δω ότι διατρέξουν κίνδυνο τα παιδιά και η υγεία τους, θα κάνω μια σύσκεψη, πιστεύω, τη Δευτέρα με τους διευθυντές, αφού έχω και καινούργια στοιχεία, γιατί θα σταματήσουμε τη στιγμή να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, με τους διευθυντές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Ξαρχόπουλο, για τα θέματα της παιδείας, και θα χρειαστεί να κλείσουμε τα σχολεία. Θα τα κλείσουμε τα σχολεία, θα είναι το έσχατο μέσων πίεσης και η πιο ορθή διαδικασία για να περιορίσουμε την υγεία των παιδιών. Στη διάρκεια της συνάντησης του Δημάρχου με τους δημοσιογράφους υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον κύριο Κουρουμπλή. Ο ίδιος μάλιστα μίλησε χρησιμοποιώντας ανοιχτή ακρόαση στους δημοσιογράφους, διαβεβαιώνοντας πως λύση θα υπάρξει και μάλιστα άμεσα, διότι πρώτη και βασική προτεραιότητά του είναι η διασφάλιση της υγείας των παιδιών. Νομίζω θα το ξεπεράσουμε το θέμα, δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεπεράσουμε. Έχω μιλήσει ήδη και με τους τρεις δημάρχους. Και νομίζω ότι από Δευτέρα Τρίτη θα τακτοποιηθεί το ζήτημα και θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Η Ναύπακτο τη Δευτέρα έχει ορίσει Δημοτικό Συμβούλιο. Διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, ότι από την επαύριο θα μπορούμε να ξεκινήσουμε. Επικοινώνησε και με τον κύριο Παπαναστασίου. Ξεκαθάρισα ότι εγώ δεν μπορώ να δεχτώ καμία αντίρρηση όταν υπάρχει κίνδυνος έστω και για ένα παιδί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνουν την ευθύνη, διότι αυτές είναι μονάδες που τις έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Δεν είναι ιδιοκτησία ούτε του Υπουργού, ούτε του Δημάρχου, ούτε κανένας. Λοιπόν, και ζητάω και από τους δημάρχους του Πύργου να επιδείξουν μια κατανόηση, γιατί φοβούμαι ότι και από εκεί πάλι προέρχονται διάφορα προβλήματα τα οποία δυσκολεύουν την όλη προσπάθεια. Λοιπόν, ας βάλουμε λοιπόν όλη τη λογική κάτω. Να βρούμε έναν τρόπο να βγάλουμε την περιοχή από αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους. Εγώ δεν θα μιλήσω τώρα για τον πολιτισμό, τον έχουμε ξεχάσει όλοι τον πολιτισμό. Αλλά υπάρχει ζήτημα υγείας και ιδίως εκτίθεται παιδιά. Και εδώ έχουμε ευθύνη όλοι, μηδενός εξαιρουμένου.
Ο Δήμαρχος Πύργου μίλησε και για την καταληκτική ημερομηνία της 12ης Γενάρη, όπου ολοκληρώνεται ο διεθνής διαγωνισμός για το έργο της Τριανταφυλιάς, λέγοντας πως αυτές οι 5 ημέρες που απομένουν θα πρέπει να περιφρουρηθούν. Και τι περιφρούρηση μπορούμε να κάνουμε σαν τέτοιο διαγωνισμό? Η περιφρούρηση είναι αυτό που κάνω τώρα εγώ. Λέω δημόσια ότι όποιος δημιουργήσει εμπόδια στην εξέλιξη αυτού του διαγωνισμού, πιστεύω ότι θα έχει κάνει λάθος, αλλά δεν θα έχει κάνει μόνο λάθος. Θα θεωρηθεί ότι ο δόλος σε αυτή την περίπτωση θα είναι αυταπόδεικτος. Όλη η Ηλία πασχίζει στο να βρεθεί μια λύση. Η πόλη του Πύργου έχει δοκιμαστεί με το σκληρότερο και το πιο απάνθρωπο τρόπο για να συνεισφέρει σε αυτή τη λύση. Έτσι. Και ο διαγωνισμός αυτός ολοκληρώνεται τότε. Με δεδομένο λοιπόν ότι υπάρχει ένα σαφέστατο δύο χρονοδιάγραμμα μετά την ολοκλήρωσή του, που σημαίνει ότι ήδη εντός των ημερών το αναπόσπαστο κομμάτι, το συστατικό κομμάτι της λειτουργίας της μονάδας αυτής της μικρής που θα είναι στην 30.000 είναι οχητή. Ήταν σαφέστατος ο υπουργός προχθές και είπε και στον διευθυντή της αστυνομίας, όχι τον εδώ, τον υποστράτηγο, πρέπει να περιφρουρηθεί ο χώρος. Κάτι ήξερε ο υπουργός που το έλεγε αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν είμαι προσεκτικός σε αυτά που λέω, αλλά πρέπει να είναι προσεκτικοί και όλοι όσοι θα θελήσουν να δημιουργήσουν εμπόδιο.